Τώρα θα πάμε σε άλλες εκλογές, γιατί στις κάλπες είναι και οι δικηγόροι. Έχουν περάσει ήδη δύο υποψήφοι για τον δεύτερο γύρο. Ο Χρήστος Ράπτης και ο Ευστάθιος Κουτσοχίνας είναι αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν σε μία εβδομάδα την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των αρχιερεσιών. Με την παράταξή του Δικηγορική Πρωτοπορία κατέρχεται στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Χρήστος Ράπτης, ο υποψήφιος πρόεδρος, είναι εδώ μαζί μας για να πούμε περισσότερα για τις εκλογές. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, κύριε Ράπτη. Υποψήφιος, κύριε Θεοδημήση, ευχαριστώ λοιπόν, πολύ για την πρόσκλησή σας. Υποψήφιος λοιπόν, και πάμε για το δεύτερο γύρο. Πράγματι, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου, την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα, θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των δικηγορικών εκλογών για το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Το σύστημα είναι τέτοιο που για να εκλεγεί ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή το 50% συν μία ψήφος. Και έτσι, στον δεύτερο γύρο, όπως πολύ ορθά είπατε, έχουμε ήδη περάσει εγώ και ο κύριος Κουτσοχίνας. Mm-hmm. Οι εκλογές λοιπόν για τους δικηγόρους, κύριε Ράπτη, τι σηματοδοτούν σε αυτή την περίοδο την οποία διανύουμε? Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο κλάδος μας τα τελευταία χρόνια χυμάζεται με κάθε έννοια, μέσα από τους ασφαλιστικούς νόμους, τους φορολογικούς νόμους, μέσα από την αύξηση του ΦΠΑ, όπως και στους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες, με τα διάφορα τέλη τα οποία επιβάλλονται επί τηδεύματος, είτε λέγεται τέλος υπέρ της ανεργίας και ούτω καθεξής. Συνεπώς, και να σημειώσω μάλιστα ότι σε σχέση με το 2014, όταν είχαν διεξαχθεί τον Φεβρουάριο-Μάρτιο οι τελευταίες δικηγορικές εκλογές, ήδη έχει εξέλθει από το δικηγορικό επάγγελμα ένας αριθμός περίπου 500 δικηγόρων. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι σηματοδοτεί αυτό. Συνεπώς, στις προσεχείς εκλογές όλοι ευελπιστούν ότι πρέπει να γίνουν πράγματα εφικτά που αφορούν πρώτα απ' όλα την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση των δικηγόρων σε όλα τα επίπεδα, μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες. Και βέβαια να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στα θεσμικά ζητήματα τα οποία είναι, όπως προανέφερα, από τα POS μέχρι τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά και όλα τα άλλα τα οποία μας απασχολούν. Έχουμε ήδη προσφύγει ως δικηγορικός κόσμος για τον ΕΦΚΑ. Και βέβαια να δούμε και ζητήματα που αφορούν επιμέρους ηλικιακή επιμόρφωση σε σχέση με τη νομική βοήθεια. Να στηρίξουμε την διαμεσολάβηση τον καινούριο αυτό θεσμό με συγκεκριμένα όμως, με συγκεκριμένα πράγματα, με συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θα κληθεί να υλοποιήσει το καινούριο Συμβούλιο, το οποίο σημειωτέων αναλαμβάνει από την 1η-1η του 2018. Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο κάνει εσάς να καλείτε τους δικηγόρους να ψηφίσουν το δικό σας συνδυασμό και όχι τον δεύτερο? Πρώτα απ' όλα, οι συνάδελφοι έχουν ενημερωθεί στο μεγαλύτερο βαθμό για το πρόγραμμά μας, το οποίο έχει λάβει πολύ θετικά σχόλια. Στον άξονα ακριβώς που σας έθεσα προηγουμένως, ότι έχουμε πολύ ρεαλιστικές και άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις σε όλους τους τομείς που ανέφερα. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τη νέα γενιά για προγράμματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν για τη νομική βοήθεια και για τη διαμεσολάβηση, και φυσικά αυτά τα προγράμματα αφορούν και τους πολίτες. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος μέσα στα δικαστήρια, αλλά και για την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης για τον δικηγόρο και μέσα στο δικηγορικό σύλλογο. Όπου και εκείνα, αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως, δεν μπορεί, ενώ κοντεύει το 2018 και θα συμπέσει αυτό και με την ανάληψη των καθηκόντων του καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, να στερείται ο δικηγόρος σήμερα της δυνατότητας, για παράδειγμα, να κάνει με ηλεκτρονικό τρόπο έρευνα στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποθηκοφυλακία, όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και να μην μπορεί να εκδώσει κάποια πιστοποιητικά κτηματολογικά διαγράμματα, αποσπάσματα και ούτω καθεξής, από το γραφείο του, πληρώνοντας το αντίστοιχο κόστος με τη χρήση κάποιας κάρτας, είτε είναι πιστοτική είτε είναι χρεωστική. Το ίδιο φυσικά ευαγγελιζόμαστε και για τις υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου όποιος κάνει χρήση αυτών των μεθόδων προκειμένου να απολαύσει κάποιες από τις υπηρεσίες του Συλλόγου, έχουμε σκεφτεί και έχουμε κοστολογήσει τη δυνατότητα να έχουν αυτές ένα μικρότερο κόστος για τον δικηγόρο, γιατί ακριβώς δεν θα χρειάζεται να υπάλληλος να τον εξυπηρετήσει
άμεσα δεν θα χρειάζεται να απασχοληθεί και συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπορεί να περιορίσει και το λειτουργικό κόστος μεταξύ άλλων βεβαίως ενεργειών που πρέπει να γίνει του δικηγορικού συλλόγου. Κύριε Ράπτη, τα προηγούμενα χρόνια το επάγγελμα του δικηγόρου συνδεόταν με τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο τώρα τα χρόνια των μνημονίων είδαμε και όπως αναφέρατε και εσείς πολλούς να φεύγουν από το επάγγελμα λόγω όλων αυτών των μέτρων των οποίων έχουν επιβληθεί, που έχουν επιβληθεί και στους υπόλοιπους πολίτες αλλά και σε εσάς τους δικηγόρους. Είναι λοιπόν μια άλλη εποχή και για τους δικηγόρους. Σίγουρα η εποχή των παχαίων αγελάδων έχει παρέλθει προπολού. Τα τελευταία 8-9 χρόνια βιώνουμε και εμείς την κρίση, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο και υπάρχουν πραγματικά δικηγόροι στη σημερινή εποχή οι οποίοι παίνονται, οι οποίοι έχουν, μπορεί να μην έχουν ούτε μία παράσταση το μήνα, μπορεί να έχουν 2-3 παραστάσεις όλο το χρόνο και βέβαια αυτό είναι η κύρια δραστηριότητα ενός δικηγόρου. Ενδεχομένως να έχουν κάποιες άλλες δικηγορικές εργασίες, κάποιες έρευνες, την σύνταξη κάποιων ιδιωτικών εγγράφων, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η καρδιά του δικηγόρου χτυπά κυρίως στα δικαστήρια. Μάλιστα. Το μήνυμά σας λοιπόν προς τους δικηγόρους οι οποίοι θα έρθουν να ψηφίσουν για δεύτερη φορά. Το μήνυμά μου είναι να ψηφίσουν με αμιγώς δικηγορικά κριτήρια, γιατί γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Γνωρίζουν ποιος έχει την εμπειρία και ποιος μπορεί να διοικήσει αυτό το δύσκολο πραγματικά, το δύσκολο αυτό φορέα, ο οποίος λέγεται δικηγορικός σύλλογος και να συνδυάσει τόσο την επιστημονική κατάρτιση όσο και την συνδικαλιστική δράση, γιατί ο δικηγορικός σύλλογος είναι ταυτόχρονα και τα δύο και πολύ περισσότερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ράπτη για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε.